Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διάλεξα κάτι από Frank Sinatra για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Ήρθαν εδώ, κάθισαν οι καλεσμένοι. Λέω, σας αρέσει? Μουσική στριπτής, μου λέει ο ένας καλεσμένος. Ο άλλος καλεσμένος δεν είπε κάτι. Αυτός που δεν είπε κάτι είναι ο Αλέξανδρος Ρήγας. Και αυτός που είπε κάτι είναι ο Αντώνης Κρόμπας. Σε έδωσα! Κανένα πρόβλημα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς. Δεν ξέρω αν είναι μουσική για στριπτής, δεν μπορούσα να σκεφτώ τη μουσική να σας βάλω. Γιατί έρχεστε και με ένα συγκεκριμένο ύφος που προκύπτει από το έργο στο οποίο παίζετε. Τι μουσική είναι το έργο που παίζετε, τι μουσική θα μπορούσε να είναι? Βαλκάνια σίγουρα. Ναι. Το έργο αναφέρεται στις δεκαετίες, ταραγμένες δεκαετίες του 50 και του 60, έτσι κι αλλιώς. Δύο Έλληνες χαρακτηριστικοί τύποι εκείνης δεκαετίας, ναι, της Λούμπεν. Λογικής, όχι ακριβώς της μεσοαστικής λογικής. Όχι της ελληνικής ταινίας που βλέπαμε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι, okay. Τουλάχιστον όχι του mainstream. Της ταινίας που είναι η δημογραφή του Φίνου. Της mainstream. Όχι. Εκείνη ήταν μια Ελλάδα που χαμογελούσε στα τραύματά της, τα μεταπολεμικά τραύματα. Οι ήρωες του Κεχαΐδη βάζουν το δάχτυλο στα τραύματα και στάζει αρκετό αίμα έτσι, μέσα από την υποκρισία και μέσα από τις δυσκολίες άλλου τύπου, μιας άλλης μερίδας ανθρώπων που είναι σε ένα ταξικό, κοινωνικό, οικονομικό περιθώριο. Και χωρίς αυτό απαραίτητα να τους δικαιώνει, μιλάμε καταρχάς για το Τάβλι του Δημήτρη του Κεχαΐδη. Το οποίο έργο του 72. Έργο που παρουσιάστηκε το 72. Είχε γραφτεί. Είχε γραφτεί, ναι, προγενέστερα. Ναι. Και ουσιαστικά η αναφορά του είναι σε δύο ήρωες αυτού του περιθωρίου, εισαγωγικά που λέμε. Ναι. Που είναι δύο Έλληνες που βγήκαν από τα τραύματα της μετεμφυλιακής περίοδου. Δύο Έλληνες που έχουν φορέσει όλο το το σακάκι και το κοστούμι με τα πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά του νεοέλληνα εκείνης περίοδου. Ναι, ναι. Μοιάζουμε καθόλου σε αυτούς τους Έλληνες? Έχουμε τέτοιο Λούμπεν περιθώριο, υπάρχουν τέτοιοι τύποι ανάμεσά μας τώρα? Ναι, φυσικά. Ναι. Υπάρχουν, ναι. Περισσότεροι. Το Λούμπεν δεν είναι απαραίτητα μόνο ταξικό οικονομικό. Ναι. Το Λούμπεν έχει να κάνει και με την, και με την πνευματικότητα κάποιου ανθρώπου ή την έλλειψη της πνευματικότητας. Ναι. Το Λούμπεν έχει να κάνει και με την αισθητική, έχει να κάνει και με την, με την έλλειψη παιδείας, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Δεν έχει να κάνει μόνο. Λουμπεναριό. Ναι. Αυτό το συναντάμε και σε ισχυρά οικονομικές τάξεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι δύο νεοέλληνες εκείνης της περίοδου, οι οποίοι ονειρεύονται άκοπα να κατακτήσουν τη μεγάλη ζωή και τον εύκολο πλουτισμό, οι οποίοι ταυτόχρονα με πρόσχημα την ηθική διαπράττουν εξαιρετικές ανηθικότητες. Ναι. Δηλαδή δεν διστάζουν να ξεπουλήσουν όποιο κομμάτι αξιακού κώδικα έχει ο δυτικός πολιτισμός. Φιλίες, έρωτες, ηθικούς φραγμούς, οικογένεια, γυναίκες, τα πάντα. Όλο αυτό δηλαδή είναι η κουβέντα του να κάνουμε καμιά δουλειά, να βγάλουμε λεφτά. Ναι, αλλά ξεπουλώντας πολλά πράγματα. Okay. Έτσι, ο ένας, ξέρω. Μην κάνεις spoiler. Να μην κάνεις spoiler. Εντάξει, το έργο είναι πολύ γνωστό, ειδικά στους θεατρόφιλους. Έχει παρουσιαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Εμείς το πήραμε στα χέρια μας. Ως άνθρωποι που το ξέραμε, το γνωρίσαμε από τα φοιτητικά μας χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Και αποφασίσατε να ανεβάσετε για να κάνουμε καμιά δουλειά, να βγάλουμε λεφτά? Αποφασίσαμε να το ανεβάσουμε. Πάντα κάνεις δουλειά. Άμα δεν έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς είναι ένας τρόπος να. Η δουλειά, πέρα από το μας δίνει χαρά, πέρα από το ότι είναι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, είναι και ένας τρόπος και ένας δρόμος βιοπορισμού ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι οδηγός το να κάνουμε κάτι να έχει εμπορική επιτυχία για σας, για να πάτε πιο πέρα, να κάνετε και κάτι που αφορά περισσότερο κόσμο? Ναι, μίλα και εσύ, να μιλάω κι εγώ. Ναι. Σίγουρα η εμπορική επιτυχία πάντα, το ζητούμενο είναι. Δεν το κάνουμε στο δωμάτιό μας για να καλέσουμε τους φίλους μας. Okay. Να πω, ναι, σε κάθε κοινωνία που παράγει πολιτισμό, αυτός ο πολιτισμός, αν δεν έχει κάποιο άλλο στόχο που είναι δυσδιάκριτος,
πάντα γίνεται για αναφορά στον κόσμο, στο κοινό. Ναι. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δεν γίνεται για άλλο τρόπο. Θέλω να πω ναι. Το ότι σε λένε κρόμπα και παίζει το φόντα, σε μπερδεύει καθόλου κρόμπα φόντα. Σου ακούγεται τόσο. Ναι. Εγώ δηλαδή προσπαθούσα να μην τον μπερδέψω. Όχι, το ότι είναι καλαματιανός ο ήρωας και είμαι και εγώ καλαματιανός, αυτό, σε αυτό αισθάνομαι καλύτερα. Τι σημαίνει καλαματιανός ήρωας? Καλαματιανός ήρωας. Είσαι καλαματιανός ήρωας. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Είσαι ήρωας γενικότερα. Είμαι ήρωας γενικότερα, ναι, άμα κάνω έτσι, εδώ έχω ένα κάπα από το Κρόμπας και το Καλαμάτα εδώ πέρα. Τι σημαίνει να είσαι καλαματιανός? Ό,τι θες μπορείς να απαντήσεις. Δεν υπήρχε ερώτηση. Α, δεν υπήρχε ερώτηση. Καθόλου. Μπορεί να απαντήσω καθόλου. Πάλι μέσα. Μπορείς να πεις κάτι δικό σου. Θέλω να πω ότι έχω μια πάρα πολύ ωραία συνύπαρξη εδώ πέρα με το Φίλτα, το Αλέξανδρο. Ναι, είστε πολύ φίλοι? Όχι. Όχι. Γνωριστήκαμε τώρα στη δουλειά. Okay. Είχαμε συμπράξει άλλη μια φορά ως σεναριογράφος ο Αλέξανδρος και εγώ, ηθοποιός μιας σειράς του προ-15ετίας. Αλλά εκεί πέρα δεν είχαμε κάνει παρέα, δεν είχαμε βρεθεί τέλος πάντων. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε μαζί σε δουλειά. Εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ. Ελπίζω και ο ίδιος. Δεν περιμένω να το ομολογήσει είτε αρνητικά είτε θετικά τώρα εδώ πέρα. Γιατί είσαι κλειστός τύπος. Είμαι κλειστός άνθρωπος, ναι. Okay. Γιατί αυτό που έβλεπα συνεντεύξη σου για να μπορέσω να φτιάξω τη σημερινή συνέντευξη. Και είχες πάει στην ΕΡΤ και σε ρώτησαν κάτι το οποίο ήταν πολύ εύστοχο. Ότι σε ξέρουμε τόσα χρόνια. Μπαίνεις στο σπίτι μας με διαφορετικές ιδιότητες και παραμένεις μυστηριώδης. Μυστηριώδης όχι καθόλου. Είναι λίγο μυστηριώδη. Πολύ. Όχι, πολύ. Δεν θέλω. Τελείως, τα αποφασίσαμε εμείς για εντάξει, για πες. Να πω και εγώ τη γνώμη μου. Να πεις τη γνώμη μου. Δεν θεωρώ ότι είμαι μυστηριώδης. Απλώς είμαι ένας άνθρωπος που όσο μπορώ τα χρόνια που πέρανε, δεν έχω καμιά ούτε ανάγκη ούτε μ' αρέσει, μπας περιπτώσει, να βγαίνω προς τα έξω. Ναι. Μ' αρέσει. Και όσες φορές το έχω κάνει στο παρελθόν ήταν και τώρα από το κανά, τώρα καλύτερα. Ναι, ξέρω ναι. Περασμένη εβδομάδα. Μόνο και μόνο όταν υπάρχει λόγος για τη δουλειά, για να προμοτάρουμε τη δουλειά μας, να την παρουσιάσουμε στο κοινό, να την επικοινωνήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι περίεργο, γιατί κάνεις μια επικοινωνιακή δουλειά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο επικοινωνιακή, δεν είστε δημοσιογράφοι. Κάνετε και κάτι το οποίο σας εκφράζει. Έτσι. Mm-hmm. Είναι καλλιτεχνική έκφραση. Και σκεφτόμουν ότι για τους εσωστρεφείς καλλιτέχνες είναι ακόμη πιο οξύμορο. Mm-hmm. Γιατί λες, να βγω να μιλήσω για τη δουλειά. Αλλά και στη δουλειά εκτίθεσαι όμως. Στη δουλειά εκτίθεσαι. Είσαι προστατευμένος όμως. Okay. Ειδικά, εμένα η κυρίως δουλειά μου δεν είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό είναι, το θεωρώ λίγο ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα. Η υποκριτική εννοεί, να ασχολείσαι με την υποκριτική. Η δουλειά μου τα τελευταία 30 χρόνια, η κυρίως δουλειά μου είναι το γράψιμο και η σκηνοθεσία. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν περιέχει έκθεση με την έννοια που το λέμε. Έχει άλλη έκθεση. Είναι ότι με αυτά που γράφεις εκτίθεσαι, γιατί πολλές φορές σχολιάζεις, μπορεί να γίνεις ενοχλητικός, δυσάρεστος, ούτως ή άλλως εκτίθεσαι. Ως φυσική παρουσία δεν μ' άρεσε ποτέ, ούτε τώρα μ' αρέσει, το κάνω αναγκαστικά. Αλλά επειδή είσαι πολύ χαμογελαστή και κάνεις ωραίες συνεντεύξεις, είπαμε να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε για τη δουλειά μας. Αν δηλαδή μπορούσα να το αποφύγω, δεν θα ήμουν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Όχι, δεν μιλάμε καλό. Θα ήθελα να ήμουν σπίτι μου, να γράφω, να κοιμάμαι, να παίζω με τον Αντώνη, ξέρω εγώ, την παράστασή μας. Αντώνη, εσύ που θα ήθελες να είσαι, αν δεν ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Με το γιο μου σίγουρα, τον οποίο έχω να δω 10 μέρες γιατί ήμασταν στην περιοδία. Ναι. Αλλά και η πρόσκληση δικιά σου είναι πολύ τιμητική και την αποδεχτήκαμε και δύο με μεγάλη χαρά. Τι θα έλεγε τώρα, δεν μπορούσα να πει κάτι. Περιοδία που. Περιοδία, έχεις, ναι. Ναι, έχει τσάντα μαζί. Και έχω σε ρώτησα πριν γιατί έχει τσάντα. Τι έχει μέσα η τσάντα. Εντάξει, έχει τα βασικά ενός ταξιδιώτη, ρε παιδί μου. Φεύγει από το σπίτι και έρχεται κάπου. Έχει τα κλειδιά, έχει τα κινητά. Okay. Έχει και σημειώσεις για τους επόμενους σταθμούς περιοδίας, επειδή δεν τα θυμάμαι από έξω λόγω ηλικίας. Η περιοδία ξεκίνησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Ήδη κάναμε τους πρώτους σταθμούς μας, Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Χαρήκαμε και δύο την ανταπόκριση του κοινού. Έτσι κι αλλιώς το έργο είναι γνωστό, το ξαναλέω. Ναι. Απλώς κάθε φορά που, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει μια καινούργια ανάγνωση σκηνοθετική, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος να το δουν κάποιοι άνθρωποι που ή το έχουν δει στο παρελθόν ή κάποιοι καινούργοι θεατρόφιλοι. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες μετά το Πάσχα στην Κρήτη, μια περιοδία σχεδόν σε όλες τις πόλεις. Θα μας επιτρέψει μετά να πούμε τις μέρες ενώ που παίζουμε. Και, μάλλον τις μέρες, ναι, και τις περιοχές που παίζουμε. Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο κλπ. Όλα αυτά. Και ποιο είναι το μέρος που ανυπομονείτε περισσότερο να πάτε, Αντώνη? Εγώ αγαπώ τα Χανιά πάρα πολύ. Mm. Είναι και ένας αδελφικός μου φίλος, ο οποίος μένει εδώ τα τελευταία χρόνια. Είναι και μια εξαιρετική όμορφη πόλη. Ναι. Και την περιμένω με μεγάλη χαρά. Να, έβγαλε το χαρτί. Όταν πάτε να παίξετε κάπου, ναι, και ξέρετε ότι θα είναι, ας πούμε, ο φίλος σου,
το κάνετε αυτό, λέτε, και τώρα το σημερινό είναι αφιερωμένο στο φίλο μου ή ξέρω εγώ στο συγγενή μου ή στην ξαδέρφη μου ή... Από μέσα μας εννοείς, πώς... Απ' έξω σας, δεν ξέρω, υπάρχει αυτό. Να πούμε, έχετε... η σημερινή παράσταση αφιερώνεται στο Γιάννη. Όχι ρε παιδί μου, υπάρχει παραλήπτης. Δηλαδή πολλές φορές εγώ κάνω μια εκπομπή και λέω τώρα αυτή την εκπομπή... Θα τη δει η μαμά μου και θα τη αρέσει. Α, ναι, έτσι, ναι. Κατά αυτή την έννοια, ναι. Ναι. Όταν ξέρεις ότι είναι κάποιος από κάτω δικό σου, το απευθύνεσαι με έναν τρόπο. Και έχει και ένα σημείο η παράσταση που μπορείς να βάλεις και ένα όνομα. Εκεί πέρα που λέω για τα στρέμματα τόσα σωστά. Εκεί μπορείς να βάλεις και κατά το δοκούν ένα όνομα το οποίο θες να. Okay. Οκ. Για να γίνει πλάκα. Ένα. Ωραία. Εγώ θα καλέσω παραλήπτες από τα Χανιά. Ναι. Στα Χανιά, μάλλον. 3η 7 Μαΐου. Mm-hmm. Τετάρτη 8 Μαΐου. Δεν θα το κόψουμε αυτό, έτσι. Όχι. Ενώ στο μοντάζ, γιατί τα κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Όλοι αυτοί οι παρουσιαστές, εν πάση περιπτώσει, οι γνωστοί άνθρωποι του τηλεόρασης. Ναι, έλα, πες. Κόβετε τα βαρετά, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ θα τα άκοβα, δηλαδή. Ωραία, πες, εμείς θα τα κόψουμε. 3η 7 Μαΐου, λοιπόν, είμαστε στα Χανιά. 4η 8 Μαΐου είμαστε στη Σιτία. 5η 9 Μαΐου είμαστε στην Ιεράπετρα. Παρασκευή και Σάββατο 10 και 11 Μαΐου είμαστε στο Ηράκλειο. Κυριακή 12 Μαΐου στις Μοίρες. Ένα πολύ ωραίο χωριό. Το λέει και θεατρικά, κάνει. Ναι, είναι ωραίο χωριό. Δευτέρα 13 Μαΐου είμαστε στο Ρέθυμνο. Και Τρίτη 14 Μαΐου ολοκληρώνουμε στον Άγιο Νικόλαο. Αυτά από Κρήτη. Κάθε φορά που αλλάζετε μέρος της Ελλάδας, θα ξαναέρχεστε εδώ για να διαβάσει. Ναι, είναι το γνωστό. Έχουμε διάφορες προτάσεις. Οπότε, λίγο πριν από κάθε δεκαήμερο που φεύγουμε, θα επισκεπτόμαστε κάποια τηλεοπτικά πλατών, ανακοινώνουμε την περιοχή. Εδώ, σε σένα, κάθε φορά. Εδώ, κάθε φορά. Σήμερα θα πούμε την Πελοπόννησο. Και μετά θα συνεχίσουμε καλώ εγώντων το καλοκαίρι και στην Αθήνα και σε περιοδία πάλι στην περιφέρεια. Ναι. Και ευχόμαστε και δυο να μακροημερεύσει την παράσταση και να τη συνεχίζουμε για όσο καιρό το κοινό ανταποκρίνεται. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει αυτό. Αυτό που διάβασα για το έργο, το οποίο εγώ δεν το έχω δει και με τρέλανε, μου άρεσε πολύ, είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι ξυπνάνε από το μεσημεριανό ύπνο. Σιέστα, νομίζω λέει. Από τη σιέστα, από το μεσημεριανό ύπνο, ναι. Που στην Ελλάδα είναι κάτι παλιό, είναι κάτι άλλων εποχών, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Και είναι και ο Έλληνας που νομίζω ότι όταν ξυπνάει από αυτόν τον ύπνο, είναι περισσότερο Ελληνάρας από ποτέ, όλοι μας. Ξυπνάμε, έχουμε ξεκουραστεί, έχουμε χάσει επαφή με το περιβάλλον για κάποιες ώρες. Αυτό πώς λειτουργεί στην παράσταση και πώς το βλέπετε κι εσείς το κομμάτι του ύπνου για πολλές ώρες που ζήσαμε, έχετε αναμνήσεις από αυτό? Εγώ έχω από το σπίτι μου. Ο πατέρας μου, δηλαδή, το μεσημέρι είχε στο σπίτι σιέστα δύο ώρες. Ακόμα. Ναι. Εγώ μου υπάρχει άκρα του τάφου που σιωπή 3 με 5. Ναι. Εγώ το σέβομαι ακόμα. Δηλαδή, δεν θα πάρω σε ένα σπίτι 3 με 5. Ή αν με πάρουν στο σταθερό σπίτι από κάποια εταιρεία ή κάτι, θα τους πω είναι ώρα κοινής ησυχίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, υπάρχουν ώρες κοινής ησυχίας σήμερα. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ξέρω εγώ, ναι, υπάρχουν. Οι δικές σου ώρες δική σου ησυχίας ποιες είναι? Όχι κοινής. Α, προσωπική ησυχία. Ναι. Συγκεκριμένα ώρες ή γενικά, τώρα το πας μεταφορικά? Ό,τι θέλεις. Ώρες ησυχίας. Δεν έχω μάλλον. Mm-hmm. Ναι. Είσαι όλο το 24ωρο ανοιχτά? Ναι, το μυαλό τρέχει, διότι έχουμε πολλά προβλήματα, κατάλαβες. Έχουμε, είμαστε... Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, μπορώ να το λύσουμε? Το ότι... Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Ωραία, είναι ένα που δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορώ να το πω, ναι. Εντάξει, μπορεί να υποθέσουμε ότι θέλουμε, βέβαια, το κάνεις χειρότερο τώρα. Αυτό που μπορείς να πεις... Ότι, ναι, ότι η ταλαιπωρία της ζωής, οι αντιφάσεις μας. Θεωρείς τον εαυτό σου ταλαιπωρημένο? Πάρα πολύ. Αλήθεια? Ναι, γεννήθηκα έτσι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αν είσαι γεννηθεί με ταλαιπωρία, είναι... Είναι το ύφασμα, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι, είναι το ύφασμα, ναι. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχω αυτό που λέμε ταλέντο ζωής, ταλέντο, που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και είναι πολύ μαγικό, είναι πολύ γοητευτικό. Να βλέπεις ανθρώπους να έχουν αυτό το χάρισμα, να χαίρονται τα πράγματα. Ναι, δεν το είχα ποτέ. Εγώ νομίζω, και δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, και αν συμφωνεί, Αντώνης, ότι το ταλέντο ζωής είναι και μερικοί άνθρωποι που τους έρχονται δυσκολίες, τους έρχονται αναποδιές, αλλά βρίσκουν έναν τρόπο να το πηγαίνουν πάντα δεξιά. Mm-hmm. Όχι πολιτικά. Ναι, ναι. Ή και πολιτικά, δεν ξέρω. Αλλά το πάνε κάπως καλύτερα. Και υπάρχουν και άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, που το πάνε και λίγο στην αυτοκαταστροφή. Πέφτουμε και στα πατώματα, άλλες φορές δεν μας νοιάζει και καθόλου. Δεν ξέρω. Αντώνη, είσαι σε ποια φάση?
Προσπαθώ να είμαι στη φάση την οποία να το πάω αριστερά, όπως το έθεσε. Εσύ μετά τα 40 σου φλάσαρε κάτι και ναι. Σταμάτησες τις κρεπάλες και ναι, τα έξω. Ναι, ναι. Στα 40. Ναι. Στα 40. Δηλαδή, στην ημέρα των γενεθλίων μου κυριολεκτικά ήταν μια γραμμή, μια σούμα που τράβηξα. Λίγο ναι. Τίποτα, ένα σταυρό στο... Δεν είδα σταυρό στην κολυμπήθρα, αλλά κάτι μέσα μου... Κανα σημάδι, κάτι σαν, όχι. Όχι. Ναι. Σαν... Καμιά φωνή σου μίλησε κάτι. Φωνή μου μίλησε, αλλά ήταν δικιά μου, δεν ήταν από κάπου έξω. Α, εντάξει. Ναι. Okay, καλό είναι αυτό. Δεν άπτεται τη παραψυχολογία ή κάτι, γιατί εκεί πέρα θες να το πας, παραθρησκειολογία. Όχι, αλλού θέλω να το πάω, αλλά πες ή πήγαινε το που θες. Ναι, και έκανα αυτή τη στροφή, προσπαθώ να την κάνω, γιατί δεν την κάνει μία και τελειώνει. Καμιά φορά κάνει τη στροφή, λες την έκανα, το ανακοινώνει σε όλους. Και βρίσκεσαι ντουβάρι πάλι μπροστά. Και βρίσκεσαι ακριβώς στα ίδια μπαρ, τα ίδια βράδια με τις ίδιες παρέες. Όχι, εμένα δεν μου συνέβη. Ναι. Νομίζω ότι ήταν και καταληκτική γέννηση του παιδιού μου μετά από δύο χρόνια, από τα 40-42 μου δηλαδή, όπου εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν πάρα πολύ. Αν πρέπει να σοβαρέψουν, που στην περίπτωση μου έπρεπε. Ναι. Δεν αισθάνθηκες παιδί που έκανες παιδί? Γιατί υπάρχει και αυτή η αίσθηση. Ξέρεις, καμιά φορά επιστρέφεις και σε μια παιδικότητα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεις πιο σοβαρός ή πιο υπεύθυνος. Στην πορεία, όταν αρχίζεις μαζί του να παίζεις, να κάνεις και να έρχεσαι σε επαφή με πράγματα τα οποία. Τα έχεις αφήσει πίσω 30-40 χρόνια, ξυπνάει αυτή η παιδικότητα που λες. Ναι. Αλλά το πρώτο συνέστημα, τουλάχιστον σε μένα, που γεννήθηκε, ήταν ευθύνη. Mm-hmm. Ξαφνικά δεν ήμουν εγώ σε πρώτο πλάνο της ζωής μου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ναι. Και εγώ έπρεπε να κρατάω τα μπόσικα. Έπρεπε να. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει και από σένα. Mm-hmm. Τα παιδιά, όπως ξέρεις, ρουφάνε σαν σφουγγάρι το αγόρι, τον πατέρα του, είναι το πρότυπό του. Αυτό είναι μια ευθύνη. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μάλιστα. Και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να αλλάξω πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν επιβεβλημένα mm-hmm. πάνω μου και το προσπαθώ ακόμα. Αλέξανδρε, έλα, πάμε τώρα στα δικά σου, ναι. Γιατί εμείς είμαστε βαρετοί τύποι, γονείς και τα λοιπά. Για πες εσύ. Είσαι του, τα πάω τα πράγματα καλύτερα και βελτιώνομαι, γιατί λες δεν έχω ταλέντο ζωής. Ρίχνεις τον εαυτό σου στις λάθος καταστάσεις. Κάτσε τώρα. Είναι... Το δεν έχω ταλέντο ζωής προσπαθώ να αναλύσω. Ότι δεν είχα ποτέ τον τρόπο να βρίσκω τη χαρά, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ. Ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη ζωή μου. Μιζερεύεις. Γιατί... Ναι, πολύ. Ναι. Και αυτό όσον αφορά στον εαυτό μου, καλά κάνω και το κάνω. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά συμπαρασύρει και στους ανθρώπους που υπάρχουν ναι. δίπλα σου, είτε επαγγελματικά είτε σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε δεν σου φταίνει και τίποτα οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Θα έλεγα ότι. Ναι. Έχεις επίγνωση εκείνη την ώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς είναι συνήθως όταν μιζερεύεις. Πας κάπου, ξέρω εγώ, διακοπές με φίλους και είσαι αυτός ο οποίος λέει ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο ωραία εδώ. Όχι, δεν πάω διακοπές. Δεν πάω, ναι. Σε νιώθω. Σε καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θες να πας. Όχι, ναι. Και όσο μεγαλώνω, κλείνομαι και πιο πολύ. Αυτό ξέρεις βέβαια, μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι περνάς τόσο ωραία στο σπίτι σου. Που λες, πού να τρέχω τώρα να μπαίνω σε καράβια, σε πλοία και σε ξενοδοχεία. Όχι απαραίτητα, ναι. Θα έλεγα ότι ναι. Ακόμα δεν έχω. Δεν έχω συμβαστεί με τις αντιφάσεις μου, θα σου έλεγα. Mm-hmm. Ναι, ούτε πρόκειται, δηλαδή, γιατί αλλιώς τελειώνει ο χρόνος. Ο συμβατός χρόνος, ο χρόνος που ξέρουμε όλοι ότι θα κάνουμε το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή. Οπότε δεν έχω και περιθώρια να το ψάξω αλλιώς. Τώρα, ναι. Ό,τι γράφτηκε, γράφτηκε, ξέρεις. Καλά, εντάξει, πάρα πολύ. Ξέρεις το μέσο, οι άνθρωποι πεθαίνουν πολύ μεγάλοι πια. Εντάξει, μην ακούω τώρα μαυρίλε. Γιατί φοράς πάντα μαύρα? Δεν είναι πιο κομψό το μαύρο, θεωρητικά? Πολύ. Δεν είναι, θεωρητικά έτσι λένε ότι είναι ναι. πιο. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι, γενικά τα χρώματα. Κοίτα, τα χρώματα όταν τα αποφασίσεις έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία για να μην είσαι. Για να είσαι στο μέτρο αυτό που ορίζει η αισθητική, εν πάση περιπτώσει. Να είσαι κομψό ή να είσαι, ξέρω εγώ. Φινετσάτος. Εκεί χρειάζεται το μαύρο, είναι η εύκολη λύση για τους ανθρώπους που δεν. Άρα είναι πρακτικό. Και πρακτικό, ναι. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα είναι πιο στιλάτο, δεν είναι, νομίζω. Είναι. Στο μυαλό μου το είχα αυτό. Εγώ δεν διαφωνήσω μαζί σου. Ναι. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.